Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα, σήμερα στη Βουλή έχουμε την ψηφοφορία για την... Διεύρυνση του κατηγορητηρίου ΙΜΗ για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μετάσχει στην ψηφοφορία, ο κύριος Τσίπρας το κατήγγειλε χθες, έκανε την ομιλία του. Είπε όμως ότι η εξωματική αντιπολίτευση θα απέχει από τη σημερινή διαδικασία. Πάμε στη τηλεφωνική μας. Μίλησε ακόμη μια φορά για φιάσκο, το μεγαλύτερο από συστάσεις του ελληνικού κράτους. Και υπόθηκαν και πολλά, μπήκαν και άλλα πρόσωπα στο τραπέζι του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Αθανασίου, του ΟΑΕΜΝΙΣ, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς πώς είδατε την τελευταία εξέλιξη σχετικά με την πρόταση και της Νέας Δημοκρατίας και του κινήματος αλλαγής για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρος σας? Καταρχήν είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Όμως, όπως είπα χτες στη Βουλή, εγώ δεν πρόκειται να οχυρωθώ πίσω από τυπικότητες και ακυρότητες. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία και η αλήθεια. Και για αυτήν θα παλέψω. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο, επειδή πριν από λίγο βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και τον άκουσα, ο οποίος ήταν έκδηλος ο πανικός του, όπως είναι έκδηλος και ο πανικός της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι το παραδικαστικό... θα πω και για το παραδικαστικό. Που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, οχριά μπροστά σε αυτά που έγιναν επί των ημερών σας. Θα δούμε και το παραδικαστικό που αν υπάρχει και αν υπήρχε και ποιοι το είχαν. Αλλά αυτό είναι, θα τα πω εγώ στην προκαταρτική που με βλέπω να καταθέτω κανένα μήνα εκεί. Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης στον έκδηλο πανικό του, τον οποίο αντιλαμβάνω μέχρι σε ένα σημείο, αλλά και στον έκδηλο πανικό των κατηγόρων μου. Αναφέρθηκε λοιπόν σε ένα συμφωνητικό του Φιλιππάκη με το Μιονί, στο οποίο είπε μάλιστα ότι είμαι εγγυητής. Το τελευταίο όπλο που έχει μείνει σε αυτούς που με κατηγορούν ανήθικα πλέον είναι η αλλίωση της πραγματικότητας και η διαστροφή της αλήθειας. Γι' αυτό το συμφωνητικό με όρους νομικούς, και θα αποδείξω ότι δεν υπάρχει αυτό που ισχυρίζονται, θα μπορούσα να μιλάω ώρες. Θα πω μονάχα μία λέξη. Αυτό το συμφωνητικό, εγώ δεν ήμουν εγγυητής. Αυτό το έβγαλε μέσα στον πανικό του ο κύριος Γεωργιάδης. Κανένας, ούτε ο Μιονί δεν το είπε αυτό, ότι ήμουν εγγύητης. Ούτε το ήξερα. Πέρα από αυτό όμως και πέρα από τη νομική ανάλυση του κειμένου, έχω να σας πω, και σκεφτείτε το, ότι αυτό το συμφωνητικό πουθενά δεν περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις που λένε για το Φιλιππάκη. Το συμφωνητικό αυτό έχει τρία κεφάλαια. Ένα κεφάλαιο δεσμεύεις Μιονί, ένα κεφάλαιο δεσμεύεις Φιλιππάκη και ένα τα στάδια. Στις υποχρεώσεις του Φιλιππάκη δεν περιλαμβάνονται αυτά. Παραποιούν την αλήθεια και διαστρέφουν την πραγματικότητα. Τα στάδια αυτά δεν είναι υποχρέωση του Φιλιππάκη. Ούτε είναι υποχρέωση κανενός. Εδώ περιγράφονται... τώρα... Ένα λεπτό ακόμα. Ναι. Περιγράφουν απλώς τα στάδια που προβλέπονται από την νομοθεσία. Ναι. Είναι ένα στερεότυπο αγγλικό κείμενο, το μετέφρασε ο Μιονί, το επέβαλε ο Μιονί. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Εδώ κύριε Υπουργέ, τώρα σε ό,τι αφορά αυτή, παρακαλώ. Αμέσως, γιατί... αλλά επειδή ο κόσμος το Μιονί, το Φιλιππάκη και τα λοιπά, μπορεί να μην θυμάται καν ποιοι είναι και να μην καταλαβαίνει και τις λεπτομέρειες του ζητήματος, το κεντρικό ερώτημα είναι με βάση τα όσα σας κατηγορούν. Είναι τι δουλειά έχει μια τέτοια διένεξη να λυθεί μέσα στο μέγαρο Μαξίμου. Την περίμενα να ρωτήσω. Ο κύριος Παπάς, στον οποίο έχετε αναφερθεί πολλές φορές, λέει: παιδιά, το ζήτησε η Ισραηλινή πρεσβεία και πήγαμε να σώσουμε ένα διπλωματικό ζήτημα και γι' αυτό δεχθήκαμε να κάνουμε αυτού του είδους. Θα σας απαντήσω με δύο κουβέντες και θα διαλύσω οποιαδήποτε αυτοκίνητο. Και έχω και ερώτημα μετά για τον κύριο Σαμαρά. Γιατί πρέπει να μας πείτε αυτή τη φορά, μια και αναφέρθηκε το όνομα Σαμαρά χθες και η Αθανασίου κτλ. Μου τα βάζετε ένα-ένα, γιατί δεν θα τα ξεχάσω. Εδώ σε αυτή την εκπομπή είχατε πει, πρωτοπεί για τα ραντεβού σας με τον κύριο Σαμαρά. Σήμερα θέλω να μας πείτε τι είδους ραντεβού ήταν τα ερωτήματά σας. Ναι. Μπορώ να μείνω μέχρι αύριο το πρωί. Καλά. Αλλά ένα-ένα για να τα θυμάμαι. Ναι, δεν θα ανοιχτώσουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Παπά. Για τον κύριο Παπά. Ναι. Προηγουμένως θα πω λοιπόν για τον κύριο Γεωργιάδη ότι είπε, μα γιατί να μην ερευνηθεί αυτό το παραδικαστικό το μεγάλο, έτσι. Μέχρι τώρα ο κύριος Γεωργιάδης με διασκέδαζε. Αν συνεχίσει όμως να διαστρέφει την αλήθεια και να αλλοιώνει την πραγματικότητα, μπορεί και να θυμώσω.
Εγώ λοιπόν θα πω, βεβαίως και να ερευνηθεί. Τι το λέτε τώρα έτσι αυτό. Θα μ' αφήσετε να ολοκληρώνω τη φράση του κ. Παυλόπουλε. Έχω 10 λεπτά και με κατηγορούν 10 χρόνια. Ελάτε. Εάν λοιπόν πρέπει να ερευνηθεί και ορθά να ερευνηθεί, και εγώ είμαι ο πρώτος που θέλω να ερευνηθούν για να αποδείξω τις σκοφαντίες, οι ισχυρισμοί ενός ιδιώτη του Μιονή που έχει συμφέροντα από αυτή την υπόθεση, έτσι, γιατί να μην ερευνηθεί και η υπόθεση Νοβάρτης και προκάλεσε τέτοια επίθεση εναντίον των εισαγγελέων και εναντίον όλων. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όλα δεν πρέπει να ερευνηθούν. Σωστά. Έτσι. Άρα, θυμάστε λοιπόν, θα μας γλάρει, θα μας πάνε μέχρι το τέλος. Σκευωρία. Δεν είναι καμία σκευωρία. Προσπάθεια να ξεπλύνουν το σκάνδαλο. Πάμε τώρα στον κύριο Παπά. Καταρχήν θέλω να για πω. Για τον κύριο Γεωργιάδη δεν είπατε τίποτα τώρα. Λέτε, είπατε μπορεί και να θυμώσω. Ναι, εγώ θα πω ως απλός πολίτης, τι το λέει ο Παπαγγελόπουλος, έχει στοιχείο και το λέει ή το πετάει στον αέρα. Όχι, είπα. Ναι. Φαίνεται δεν έγινε κατανόητος. Συγγνώμη, παρακαλώ. Έθεσα ένα ερώτημα, ρητορικό. Ναι. Είπε ότι πρέπει να ερευνηθούν οι κατηγορίες και εγώ λέω να ερευνηθούν οι δικές μου. Γιατί υπήρξε αυτή η αντίδραση στην έρευνα για την Νοβάρτης και είπαν όλα αυτά όσα είπαν. Έχει να φοβηθεί κάτι ο κύριος Γεωργιάδης ή να κρύψει. Μην ξεχνάμε ότι η έρευνα συνεχίζεται σε βάρος του. Ναι. Αλλά ας προχωρήσουμε στον κύριο Παπά. Μάλιστα. Γιατί καταβάλλεται μια προσπάθεια που είναι συνέχεια της αλητείας να διαστρέφουν την πραγματικότητα. Προσπαθούν καταρχήν να πούν ότι εγώ άδειασα τον κύριο Παπά. Ναι. Διότι τον γιατί να αδειάσω τον κύριο Παπά. Ο κύριος Παπάς δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ούτε εγώ έχω κάτι να πω σε βάρος του κυρίου Παπά. Έτσι. Ο κύριος Παπάς την πρωτοβουλία που ανέλαβε και είναι μία ή δύο φορές, την ανέλαβε όπως αποδεικνύεται από τηλέφωνα του Νετανιάχου. Και αυτό το επιβεβαίωσε και η Ισραηλινή πρεσβεία. Να τα ακούσουν όσοι δεν θέλουν να το ακούσουν και να το θυμώνται. Ναι. Το επιβεβαίωσε η Ισραηλινή πρεσβεία λέγοντας ότι δεν σχολιάζει τα διπλωματικά κανάλια των δύο χωρών. Ναι. Υπάρχει πιο άμεση επιβεβαίωση. Εάν λοιπόν ο κύριος Παπάς παρενέβη στην ιστορία μετά από τηλεφώνημα του Νετανιάχου για λόγους εθνικούς, ο κύριος Σαμαράς να μας πει αυτός γιατί παρενέβη. Πότε παρενέβη. Και αυτός ο Νετανιάχου. Πότε παρενέβη. Ή προστάτευε τα συμφέροντα του Παπασταύρου και του Μιονή. Γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά. Πότε παρενέβη, κύριε Παπαγγελόπουλο, ο κύριος Σαμαράς. Πότε παρενέβη. Όταν παρενέβη καταρχήν. Έχει καλέσει δύο φορές. Τα έχω διαβάσει και σε ανακοίνωση του Φιλιππάκη και στις εφημερίδες και στη Δημοκρατία. Δύο φορές τον κάλεσε και του είπε: μη γράφεις για Παπασταύρου Μιονή, ξέρω ποιοι είναι. Φωνάξε τον κύριο Φιλιππάκη και σας τα πει. Ναι. Σε δύο μήνες θα τους διώξω. Αυτό γιατί το έκανε. Προχωρούμε τώρα. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν να εσπείρουν ζυζάνια σε μέσα στον Παπά και στο Σύριδα. Σε εσάς ο κύριος Σαμαράς ζήτησε κάτι για την Νοβάρτης ή για τη Siemens. Για την Νοβάρτης, όχι, δεν μου όχι βέβαια, για Παπασταύρου και τα λοιπά. Βεβαίως. Θυμάστε στην εκπομπή σας είχα οργιστεί, γιατί το παθαίνω αυτό δυστυχώς. Ναι. Ότι και είπατε να πει ο Σαμαράς τι ήθελε στα ραντεβού μας. Και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς έκανε 45 μέρες το σκεφτότανε, ναι. Αναγκάστηκε να το παραδεχθεί και μετά δεν του το είχα ότι κάνει και χιούμορ. Είπε ότι εγώ πήγα μόνος μου, λέει, για να πω ότι θα προστατεύω τον Παπασταύρου. Ναι. Όποιος μπορεί να το. Άρα, ένα λεπτό να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ, γιατί αυτά είναι όχι. Βαριά πράγματα και ο κόσμος δεν τα διαχειρίζεται εύκολα. Λέει, παιδιά, εδώ τι γίνεται, τι γινόταν. Ο κύριος Σαμαράς σας ζήτησε το ραντεβού για να σας ζητήσει χάρη για τον Παπασταύρου. Βεβαίως. Τι χάρη να σας ζητήσει. Σας είπα, κύριε Παυλόπουλε, έδωσε συνέντευξη στο Βήμα, μου φαίνεται. Ναι. Μετά 45 μέρες. Ναι. Και είπε, ναι, έγινε, ναι. Αλλά ήρθε μόνος του ο Παπαγγελόπουλος. Ναι, τι χάρη. Ορίστε. Τι χάρη να σας ζητήσει για τον Παπασταύρου και τη Siemens. Να, όχι τη Siemens. Αλλά. Αφήστε τη Siemens, είναι αφορά άλλη υπόθεση. Ναι. Γι' αυτό σας είπα, τι να πρωτοπούμε τώρα. Ναι. Για τον Παπασταύρου μου ζήτησε να τον βοηθήσω και τον Μιονή. Μάλιστα. Και το επιβεβαίωσε ο ίδιος μετά, του πήρε 45 μέρες. Σκεφτόταν τι να κάνει. Ναι. Αλλά αφήστε, είπαμε, έχουμε την προκαταρκτική. Εγώ θεσμικά, μάλιστα, με ψυχραιμία, με αξιοπρέπεια, θα αντέξω οποιαδήποτε επίθεση. Δεν πρόκειται να φτάσω στο επίπεδό τους. Θα απαντήσω θεσμικά σε όλα. Αλλά απλώς επιβεβαιώνομαι. Ο ίδιος ο κύριος Σαμάρας σας είπα και πρέπει. Παραδέχτηκε ότι πήγα στο σπίτι του, μόνο που λέει ότι πήγα από μόνος μου. Να προστατεύσω εγώ τον Παπασταύρου. Γιατί τον ξέρω. Συνεργάτης μου είναι, συνεταίρος μου είναι.
στην κρίση του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να πω μια κουβέντα ακόμα. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς τηλεφώνησε, είπαμε, ανακατεύτηκε με τηλεφώνη του Νετανιάχου. Ο κύριος Σαμαράς πρέπει να μας πει γιατί ανακατεύεται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όπως απεδείχθη, τον ξέχασαν τώρα Ρασπούτιν, γιατί δεν υπάρχει Ρασπούτιν. Τους λέω όμως ότι μολονότι είναι πιο εύηχο το όνομα Ρασπούτιν, εγώ θα επιδιώξω να γίνω Τσέγκις Χάν, η οργή του Θεού, για τους ψεύτες, τους συκοφάντες, τους επίορκους, τους διεφθαρμένους. Οργή του Θεού θα γίνω, με ανάγκασαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Επίσης, κύριε Παυλόπουλε, ναι. Επίσης θέλω να πω και το εξής, για να λίγο ελαφρύνω. Ρασπούτιν δεν μπορώ να είμαι και για ένα άλλο λόγο. Για ποιο? Γιατί ξέρετε, παρότι εγώ δεν ανήκω στην αριστερά ούτε σε κανένα άλλο κόμμα, απλώς αριστερές ιδέες έχω όπως όλοι οι καλοί άνθρωποι, δεν μπορούσα εγώ να είμαι Ρασπούτιν, γιατί εκείνη την εποχή εγώ θα ήμουν με τους Μπολσεβίκους και όχι με το τσαρικό περιβάλλον. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαγγελόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ.